Αλλάξουμε θεματική ενότητα. Την αντίδραση των ηθοποιών έχει προκαλέσει η έκδοση προεδρικού διατάγματος που εξισώνει τα πτυχία των αποφύτων των δραματικών σχολών με τα απολυτήρια λυκείου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας την βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία είναι και το μεάρχης πολιτισμού. Καλησπέρα, κυρία Αναγνωστοπούλου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είναι μαζί μας απομακρυσμένα, κυρία Αναγνωστοπούλου, και ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Ηθοποιών. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Μπιμπίλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Σπύρο μου, χρόνια πολλά. Πολύ αγάπη. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο πρώτα σε εσάς, κύριε Μπιμπίλα, για να καταλάβουμε και εμείς και κυρίως οι τηλεθεατές μας, γιατί αυτή η αντίδραση των ηθοποιών από αυτό το διάταγμα που περνάει τώρα. Ακούστε, το πρόβλημα είναι πολύχρονο και πολύπλοκο. Από το 2003 που καταργήθηκε η ισοτιμία, προσπαθούμε να βρούμε μία λύση με όλες τις κυβερνήσεις. Κάποιες έδωσαν σημασία, κάποιες δεν έδωσαν. Και φτάσαμε στο σήμερα όπου κάναμε διαπραγματεύσεις για να βρεθεί λύση και ξαφνικά βγήκε αυτό το προεδρικό διάταγμα, το οποίο εξισώνει τις σχολές με το απολυτήριο λυκείου, που αυτό ξεπερνάει και την ηθική. Διότι αφού κάνεις 3 χρόνια σε κάτι πάνω από το λύκειο, πώς είναι δυνατόν να σε εξισώνουν με αυτό που ήσουν πριν? Και για να μπεις στις σχολές χρειάζεται το απολυτήριο λυκείου, άρα είσαι κάτι παραπάνω. Οι δε σχολές ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και όχι στο Παιδείας. Το Παιδείας είναι αυτό που οδήγησε στο προεδρικό διάταγμα. Οι σχολές όμως, στις σχολές μπαίνει κάποιος σε εξετάσεις που δίνει σε επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και παίρνει πτυχίο με εξετάσεις που δίνεται πάλι σε επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή, κύριε Μπιμπίλα, για να καταλάβω, από τη στιγμή που παίρνετε ένα πτυχίο από μια δραματική σχολή, το πιστοποιείτε, δίνετε νέες εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε Όχι. Για να το πάρεις, ναι, δίνεις εξετάσεις σε επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν ξέρω σε τι αποσκοπή θεωρείτε αυτό το προεδρικό διάταγμα, έτσι κρίνοντας το, κάνοντας κριτική. Καταρχάς είναι προσβλητικό για όλους τους Έλληνες ηθοποιούς, σκηνοθέτες, όλους τους απόφοιτους, τους χορευτές από αυτές τις σχολές που, όπως είπε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, είναι τριετής οι σπουδές τους μετά το λύκειο με εξετάσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο εποπτεύονται, και τους υποβιβάζει τώρα σαν να είναι απόφοιτοι λυκείου. Πάνε οι σπουδές τους. Αυτό αποσκοπεί από το Υπουργείο Παιδείας για ένα μόνο λόγο έχει γίνει. Για να φτιαχτούν ιδιωτικά ΙΕΚ ή κολέγια ή άλλο οτιδήποτε ιδιωτικό, το οποίο θα πατήσει σε ένα, αφού τους έχει κάνει ΔΕΛΤΑ ΕΕ, ότι θα δίνουν αυτά κάποιο πτυχίο παραπάνω από αυτό που δίνουν οι σχολές. Και αφήνει έναν κόσμο ο οποίος είναι ιδιαίτερα μορφωμένος, άλλωστε τώρα φαντάζεστε, είναι και ντροπή να το λέμε, ένας απόφοιτος στη σχολή Σταυράκου, για παράδειγμα, να θεωρείται ότι είναι απόφοιτος λυκείου. Δεν είναι προσβλητικό να είναι κανείς απόφοιτος λυκείου, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι τουλάχιστον έτσι όπως αναγνωρίζονταν μέχρι τώρα, τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ, δηλαδή τεχνικής εκπαίδευσης. Υπάρχει πρόβλημα, το είπε ο κύριος Μπιμπίλας, μακροχρόνιο. Ναι. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν φροντίσαμε ποτέ την καλλιτεχνική εκπαίδευση η πολιτεία. Δηλαδή, από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο να έχουμε μία εκπαίδευση η οποία να φτάνει στην ανώτατη εκπαίδευση. Εμείς λέμε και δεσμευόμαστε γι' αυτό, καταρχάς θα καταργηθεί αυτή η διάταξη από το προεδρικό διάταγμα, είναι ντροπιαστική, διαβάθμιση των πτυχίων, δηλαδή τα πτυχία που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, όλοι και από τα οδεία. Ναι. Είχαμε κάνει εδώ στην Πάτρα με Zoom με όλα τα οδεία της περιοχής μας και ξέρετε, είχα εντυπωσιαστεί από το επίπεδο, από όλα αυτά, γιατί αφορά και τα οδεία και τα πάντα. Νομίζω ότι οι ηθοποιοί, κύριε Μπιμπίλα, δεν ξέρω αν λέω καλά, γιατί το είχα σημειώσει, ζητάτε για χρόνια μια κρατική ακαδημία παραστατικών τεχνών. Αυτό επιπέδου πανεπιστημιακού, νομίζω. Ζητάμε μια ανάλογη της σχολής καλών τεχνών, που να είναι για το θέατρο και το χορό. Γιατί και η σχολή καλών τεχνών λειτουργεί χωρίς πανελλήνιες. Η τέχνη πρέπει να διαχωρίζεται από την επιστήμη. Μάλιστα. Κύριε Μπιμπίλα, πέρα από το ηθικό κομμάτι, πρακτικά σε τι ζημιώνει αυτό αν εφαρμοστεί?
Ακούστε, και αυτή την 20ετία ακόμα που στην πράξη γίνεται αυτό που τώρα βάζει τη βούλα το Προεδρικό Διάταγμα, δεν μπορείς να πας για μεταπτυχιακό αν αποφασίσεις μετά τη σχολή σου. Θα χρειαστεί να έχεις ένα πτυχίο άλλης σχολής για να μπορείς να κάνεις μεταπτυχιακό στη θεατρολογία. Δηλαδή συμφωνείτε με αυτό που είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου πριν, ότι θα πρέπει να οδηγείτε, δηλαδή να δημιουργηθούν νέες σχολές όπου θα σε οδηγήσουν εκεί σαν ηθοποιό, ε? Ανώτερη σχολή παραστατικών τεχνών. Δεν γίνεται η Ελλάδα να μην έχει μία ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών. Και αυτό το λέω και για μας, αλλά και για διαχρονικά για την πολιτεία. Δεν γίνεται να υπερηφανευόμαστε για τον πολιτισμό μας, να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι ένα τεράστιο έργο και να μην έχουμε μία ανώτατη σχολή καλών τεχνών, γιατί η κορυφή καθορίζει και τα από κάτω. Χωρίς ανώτατη σχολή καλών τεχνών, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Σπύρο. Όχι, συμφωνούμε. Μα αυτό ζητάμε. Αυτό είναι επίσης το μείζον αίτημα. Να το ακούσουμε, ναι, κύριε Μπίλε. Να οι δραματικές σχολές, πιθανόν να μπει και μία χρονιά ακόμα, ώστε να γίνουν τετραετής και μετά να μπορούν να ισοβαθμιστούν. Ακριβώς. Απλώς να σας υπενθυμίσω ότι στις δραματικές σχολές είναι υποχρεωτική η παρουσία στα 3 χρόνια επί 8 ώρες την ημέρα, ενώ σε πολλές πανεπιστημιακές σχολές που παρακολουθούμε δεν χρειάζεται να είσαι υποχρεωτικά στο πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Να το παρακολουθείς καθημερινά δηλαδή. Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει μια συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπιμπίλα, αύριο το Προεδρείο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα. Ναι, τώρα κοιτάμε για την ώρα. Ναι. Γιατί η ώρα αυτή που έχει υποθεί κάποιοι είμαστε στα θέατρα είναι κάπως δύσκολο. Ναι. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ. Βέβαια, ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Αν δεν το μας το εξηγούσε και ο κύριος Μπιμπίλας και εσείς, είναι λίγο, αφορά έναν αριθμό ανθρώπων όπου είναι για μας, τους βλέπουμε στην τηλεόραση, τους βλέπουμε στο θέατρο και είναι κάπως περίεργο να καταλαβαίνουμε τα όσα ζητούν. Αυτό δεν ξέρω, είναι μόνο το ότι όσα ζητάμε. Ναι, ναι. Θεωρούμε ότι είναι βαθύτατη προσβολή να μας λένε ότι πάμε προς τα πίσω. Ενώ έχουμε τελειώσει κάτι, να μην υφίσταται αυτό. Και αν μου επιτρέπει, Σπύρο μου, να συμπληρώσω κάτι. Βλέπουμε τα πρόσωπα, βλέπουμε τον κύριο Μπιμπίλα, λαμπερά πρόσωπα στην τηλεόραση. Ο πολιτισμός, όπως τα πάντα, είναι εργασία επίσης. Οι άνθρωποι αυτοί, ο πολιτισμός, έχει και υλικότητα. Πρέπει να ζήσουν αξιοπρεπώς από αυτή τη δουλειά και με τα προνόμια και με τα προσόντα που έχουν. Και οι ηθοποιοί μας, και όχι μόνο οι ηθοποιοί μας, οι καλλιτέχνες, έχουν τεράστια προσόντα. Είναι δυνατόν, αντί να λύσουμε το πρόβλημα, να γυρίζουμε πίσω, ναι, και με μία μονοκοντιλιά να λέμε ότι είναι ΔΕΛΤΕ. Χαίρομαι που το θέτετε αυτό, γιατί αυτός ήταν και ο σκοπός της συζήτησής μας απόψε, να καταλάβουμε ότι πέρα από το λαμπερό που βλέπουμε, είναι άνθρωποι που εργάζονται και που μοχθούν για μεροκάματα. Δεν είναι όλοι το ακριβοπληρωμένοι, δεν είναι, κύριε Μπιμπίλα, είναι... Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέτε και γι' αυτό το λόγο αγωνιζόμαστε και για τις συλλογικές συμβάσεις, ώστε να μπορούν οι νεότεροι που μπαίνουν στο επάγγελμα να ξέρουν τι είναι το κατώτατο που θα μπορούν να πάρουν και με αυτό να επιβιώσουν. Όχι να κάνουν άλλες δουλειές όλη τη μέρα για να μπορούν να κάνουν θέατρο το βράδυ με 300 και 400 ευρώ το μήνα. Επόμενος τρόπος αντίδρασης, κύριε Μπιμπίλα, τι έχετε σκεφτεί, το Προεδρείο τι λέει? Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Θα συναντηθούμε με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και με πρώτα απ' όλα με τον κύριο Τσίπρα, που είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και θα ζητήσουμε πιθανόν να πάμε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστοπούλου, θα είστε δίπλα από ό,τι κατάλαβα στο Προεδρείο, γιατί διαφωνείτε κάθετα με την... Εννοείται, ο κύριος Μπιμπίλας με έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε, γιατί έβγαλε αυτό το θέμα το ΣΕΙ, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Ξαναέγινε ένα σπουδαίο σωματείο και ανέδειξε αυτά τα θέματα της εργασίας, ότι είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, για να μας δίνουν εμάς αυτή τη λάμψη. Ήδη εργάζονται σκληρά, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, όλα αυτά είναι, και τον ευχαριστούμε πολύ, και τον Σπύρο Μπιμπίλα και πολλούς άλλους που μας έμαθαν πράγματα. Είμαστε δίπλα τους και... Ναι. Δεσμευόμαστε να είμαστε αντάξει σε αυτά που θέλει ο χώρος του πολιτισμού. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο, κύριε Μπιμπίλα. Έχει... και για εσάς, ναι, και να υπενθυμίσω ότι το σωματείο μας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να έχει 6.700 μέλη,
με στόχο και τα 10.000 άτομα που είναι ηθοποιοί να είναι στο σωματείο. Να είστε καλά, να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε θέατρο, έχετε παράσταση, αν δεν κάνω λάθος τώρα, και θα τρέξετε. Σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά, κυρία Αναγνωστοπούλη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κυρία Αναγνωστοπούλη, ευχαριστώ και εσάς θερμά για την συμβολή στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.